Τα ξεσπάσματα βία σε βάρο 79χρονου Ηρακλειώτη έφτασαν στο αποκορυφωμά του χθε, οδηγώντα το θύμα από τα επίγοντα όπου δέχτηκε τι πρώτε βοήθειε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει την κακοποίησή του. Πρωταγωνίστρια στο νέο κρούσμα ενδοοικογενειακή βία, η 48χρονη Αλβανίδα πρώην σύντροφό του. Ήδη από το 2017, το 1 τρίτο τη κακοποίηση των uh, ανθρώπων Ξέρετε. που φτάνουν, το 1 τρίτο της κακοποίηση είναι κακοποίηση ανδρών. Δυσκολότερα ο άνδρας οδηγείται στην καταγγελία τη κακοποίηση, λόγω ακριβώ τη ιδιαιτερότητα που έχει αυτό προς προ την υπόστασή του. Το δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν περιστατικά. Έτσι, υπάρχουν όμω και περιπτώσει που καταγγέλλονται. Ελάχιστε βέβαια, αλλά υπάρχουν. Η κατηγορούμενη πήγε στο σπίτι του, όπω κατήγγειλε ο ίδιο του αστυνομικού. Άρχισε να τον βρίζει και να τον απειλεί, ενώ στην εξέλιξη του καυγά δεν άφησε τίποτα όρθιο μέσα στο σπίτι, εξφενδονίζοντα ότι έβρισκε μπροστά τη στο κεφάλι του. Τραυματισμένο ελαφρά στο κεφάλι, πήγε στο νοσοκομείο, ενώ λίγο αργότερα βρήκε το θάρρο να καταγγείλει όσα συνέβησαν. Τα κρούσματα βία με δράστε γυναίκε και θύματα του συντρόφου του δεν είναι καθόλου σπάνια. Ωστόσο, οι φορέ που τα θύματα καταγγέλνουν όσα βιώνουν παραμένουν ελάχιστε. Και η γελιοποίηση σε φίλου. Άτομα τα οποία α, έχουν προσπαθήσει να μιλήσουν, ουσιαστικά με κάποιο τρόπο η γελιοποίηση την οποία δέχτηκαν, δέχτηκαν να έχουν οδυνηρά συναισθήματα, χειρότερα συναισθήματα σε σχέση με την κακοποίηση την οποία υπέστησαν.